Μπορεί να το έχει σημειώσει κιόλα. Σώσ' με το σηκώνει αυτό το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Νίκο. Ναι. Φοβερό ρε φίλε. Δεν το περίμενα, θα το σηκώσει. Είναι φοβερό. Είμαστε στον αέρα του The Tonight. Έχω τη Ματίνα καλεσμένη και είπα να πάρω να δω τι κάνει. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αφού σου το λέω, είμαστε στον αέρα με τη Ματίνα απέναντι. Ρωτάω τι κάνει ο Νίκος, μου λέει καλά, να τον πάρω ένα τηλέφωνο, μου λέει πάρτον. Δεν το πιστεύω ότι είσαι ακόμα στον αέρα. Αυτό είναι το αποκλείεται. Α, δεν το πιστεύεις ότι ακόμα κάνω τηλεόραση. Πίστευες ότι με το που θα φύγεις εσύ θα φύγουμε κι εμείς. Πίστευα ότι θα ακολουθούσες. Εγώ έφυγα για να μπορέσουμε να είμαστε άνετα οι δυο μας. Κρατάω θερμοπύλες, Νίκο. Εμείς κρατάμε ακόμα. Ποιος θα ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Τι κρατάτε, μωρέ, τι κρατάτε, μωρέ. Βέβαια, τι να κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε τόσο ταλαντούχοι, Νίκο, να είμαστε και ηθοποιοί και τραγουδιστές και σκηνοθέτες και σεναριογράφοι και συγγραφείς και μάγοι και σεφ και απ' όλα. Δεν τα έχουμε όλα αυτά τα καλά. Και σεξ σύμπολ δεν είπες, που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κάποτε υπήρξε, εντάξει, μη σε πειράζει τώρα αυτό. Τώρα είμαι, τώρα. Παλιά δεν υπήρχε. Παλιά ήμουν ένας παρουσιαστής, τώρα είμαι σεξ σύμπολ. Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε, δεν πειράζει καν. Δεν θα εκμεταλλευτώ αυτή την πολύ ωραία σου κίνηση να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν θα σου κάνω συνέντευξη. Γρηγόρη μου, περιμένω κάποια απάντηση στα χρόνια πολλά που σου έχω στείλει. Μπράβο, σου μπράβο. Απάντησα, τι ωραία. Σου απάντησα, Νίκο, μου κάνει λάθο. Όχι, δεν απάντησε, Γρηγόρη μου, όχι, αγάπη μου. Μου απάντησε για τη γιορτή και για τα γενέθλια. Δεν πειράζει όμω, εγώ σ' αγαπώ ούτω ή άλλω. Αν ποτέ, εύχομαι, πριν πεθάνει. Γιατί εγώ θα ζήσω λίγο ακόμα. Πριν πεθάνει. Και δεν ακούσει αυτό που έχω να σου πω, να σου προτείνω, θα έχει κάνει το μεγαλύτερο λάθο τη ζωή σου. Γρηγόρη, μήπως είναι μια ωραία ευκαιρία, γιατί τελειώνει το καθισιό σιγά σιγά. Μήπως ήρθε η ώρα να ακούσω την πρόταση. Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως, ναι. Καταρχάς κάνεις την ταινία, δεν κάνετε τα βαφτίσια, θα την κάνεις. Σε λίγο δεν την κάνω αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και είναι εκεί η Ματίνα. Οκ, πάρα πολύ. Εντάξει, κατάλαβα. Να σου πω, πες μου λίγο τώρα πραγματικά, γιατί το εννοώ, δεν θέλω να σε εκμεταλλευτώ τηλεοπτικά και θα ήταν χαρά μου γιατί έχεις και τόσο καιρό να μιλήσεις, αλλά θέλω να είμαι πραγματικά σωστός. Για να δω, το καταφέρεις μέχρι το τέλος. Θα το καταφέρω, Νίκο μου, γι' αυτό και είμαι ακόμα εδώ, γιατί απλά εγώ τα κατάφερα. Αγάπη μου. Γλυκό. Παιδί μου, ξεπέρασέ με. Μην ξεσηκώνεσαι τώρα που μπορούμε να παντρευτούμε. Ακούς, η Νάνση από το ακουστικό. Η Νάνση από το ακουστικό, άσχημο ήταν αυτό που είπες. Σε ποιον να μην μιλάω. Μπράβο στην Νάνση. Και να πω και εγώ στην Νάνση, άσχημη επιλογή έκανες, Νάνση. Αλλά τι να κάνεις. Νάνση, δεν τα εννοώ αυτά που λέω στον Νίκο. Προσπαθώ να προλάβω να πω μια ατάκα καλή, γιατί είναι τόσο έξυπνος που με προλαβαίνει. Πρέπει να καταλάβεις, λέω την Νάνση, απλά κάτι να πω. Πάντα σου αφήνω χώρο γιατί σε απολαμβάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μου για τη Ματίνα δύο πράγματα. Νίκο, πόσο. Ξέρεις τι της έλεγα και ήθελα εκεί πάνω λίγο την κουβέντα σου. Πόσο θα έπρεπε τη Βάνια να τη βάλει μέσα στην ντουλάπα, να την κλειδώσουμε. Μήπως είναι οι περιπτώσεις που αυτό το υπέροχο ταλέντο της, γιατί την είδα και στο θέατρο, μήπως η Βάνια πολλές φορές έφαγε την Ματίνα. Α, κοίταξε να δεις τώρα. Νομίζω ότι έχει γίνει αντίστροφα. Είχε φαγωθεί η Βάνια και οποιοδήποτε τρελός χαρακτήρας από τη Ματίνα και πολύ απλά άνοιξε την ντουλάπα και τα είδαμε. Δεν το κατάλαβα, αλλά θα πω ότι ήταν υπέροχο αυτό που είπες. Πλάκα, πλάκα. Θέλω να μου πεις. Κοίταξε να δεις. Κατάλαβες γιατί. Ναι, κατάλαβες τι είπα. Ήταν τόσο δυνατός ο ρόλος της. Όλοι τη ρωτάνε με το που τη βλέπουν. Πού είναι η Βάνια, τι κάνει η Βάνια, σου λείπει η Βάνια. Ποια Βάνια, είναι η Ματίνα Νικολάου. Ήταν ένας ρόλος. Πάει, τέλειωσε, γεια. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ακριβώς και οι ρόλοι αυτοί που. Και αυτός ο ρόλος της Βάνιας εννοώ. Και στο θέατρο συνήθως, αν δεν παίζουμε και ρεπερτόριο, δεν παίζουμε. Με αυτά που παίζαμε, ήταν ακουμπάνε σε πάρα πολλά πράγματα δικά μας. Οπότε, πολύ λυπάμαι, αλλά η Βάνια έχει ακουμπήσει 100% πάνω στη Ματίνα. Χίλια συγγνώμη, Ματίνα μου. Σου εύχομαι. Νικόλα μου, το ξέρω. Η κοπέλα δεν πάει με τα καλά της. Ο ρόλος είναι η Ματίνα, όχι η Βάνια. Λυπάμαι. Ωραία, μου απάντησες. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες για άλλη μια φορά. Δυστυχώς. Μας έλειψες μόνο απέναντί μου να μην βρεθείς στην τηλεόραση, σου εύχομαι. Και κατά τα άλλα μας έλειψες τηλεοπτικά. Θέλω να βρεθώ μαζί σου στην τηλεόραση. Μαζί μου, σου έχω κάτι, δεν μ' άκουσες ποτέ. Ειλικρινά τώρα, θα φύγω πρώτος από αυτή τη ζωή γιατί είμαι μεγαλύτερος. Μα γιατί θα φύγεις πρώτος, γιατί θα φύγει κάποιος από τους δυο μας πρώτος, δεν πειράζει, είμαι εγώ. Και αν θα μπορεί να φύγουμε μαζί, μπορεί να φύγουμε μαζί και να είμαστε το επόμενο σύριο στο Netflix, το Today. Θα έρθει στο μνήμα μου, ειλικρινά τα πεθαμένα μου να σκορνάς, θα με πετάξεις χώμα πάνω την ώρα που θα έχω κλειστά τα μάτια. Πω, η θεία μου από το χωριό, ο έλεος. Έλεος πια. Εντάξει, Νίκο. Εντάξει. Μην ακούσεις. Όταν τα ακούσεις, θα πεις πω, ρε, που. Τι ήταν αυτό, γιατί τον καθυστέρησε τόσο καιρό. Λοιπόν. Μα μου είπες εσύ ότι θες να μου δείξεις, όχι να ακούσω, γι' αυτό δεν έρχομαι.
Επειδή έχω ακούσει, γι' αυτό δεν έρχομαι να μου δείξεις. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, όταν θα σου δείχνω... Τώρα, άρεσε, είπαμε κάτι ωραίο για σένα, χάρη. Χαίρομαι και πολύ, χαίρομαι πολύ. Αλλά να ξέρεις, Νίκο, ότι όταν σου δείξω, θα την ακούσεις κιόλας. Όπα, όπα, χαλάρωσε, ηρέμησε, ηρέμησε. Τσουτσούρια. Λοιπόν, Νίκο, σε αφήνω ειλικρινά να σου μιλάω, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχω να σου δείξω. Σε φιλώ, μας έλειψες, αλλά όχι απέναντί μου, ναι. Όπως θα έχουμε πει. Όπως γίνονται τόσα χρόνια. Έτσι, δεν θα το αλλάξω. Τα αγαπώ πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ματή, να πάρε με τηλέφωνο μετά, αγάπη μου, για να μην ξαναμιλήσουμε. Γεια. Φιλάκια πολλά.